Και να ευχαριστήσω όλους που είσαστε σήμερα εδώ και να σας καλωσορίσουμε στην Κορκινία που αντέχει και κρατάει και στην Πέρα Μεριά και το κουστάκι μπορεί να είναι μια καλή δικαιολογία, μπορεί να είναι η σαρδέλα ένα πρόσχημα. Το σκοπός είναι να βρισκόμαστε εδώ, να ανταμώνουμε κάθε χρόνο και να κρατάμε την περιοχή ζωντανή. Καλή ασύνδεση σε όλους και συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμαστε για εδώ. Και τα χρήματα. Συγχαρητήρια από μένα στον δεύτερο νικητή διαγωνισμού. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή πορεία σε αυτόν τον θεσμό που μετράει ήδη έτσι αρκετά χρόνια ζωής. Είναι μεγάλη επιτυχία και θέλει μεγάλη δύναμη αυτές τις δύσκολες εποχές να συνεχίσουμε να διοργανώνουμε τέτοια γεγονότα. Και ελπίζω του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ με υγεία και χαρά και ακόμα πιο δυνατή να... και με περισσότερους συμπολίτες μας να περάσουμε καλύτερα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και καλή ασκέραση. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιανακόπουλο που ήσουν εδώ παρόμοιες την όλη της Ευρωβουλευτής. Συγχαρητήρια. Του χρόνου να ευχηθούμε να είναι περισσότεροι μισθοφόροι, έτσι με υγεία όλοι και να περάσουμε καλά. Οι πατριώτε σα του πάθανε, τι να σα πούμε, πιστεύετε. Κάτε μα, πώ είναι χαρτίρια. Στο δεύτερο νικητή, το όνομά σα. Από Μπούτσι, λέγεται Ρούσκα από το Τωράκι, είμαι στο Μπούτσι και έρχομαι κάθε χρόνο για το Μουστάτσι εδώ και πήρα το δεύτερο βραβείο. Είμαι χαρούμενη και θέλω να είναι όλοι ο κόσμος να πάρει ένα διακοτοσμό. Για πρώτη φορά συμμετείχατε. Δεύτερη φορά. Πέρσι ήσασταν πρώτος, δεν ήσασταν πρώτος ή όχι. Ή ο τρίτος, είσαι και πήγα πέρσι. Του χρόνου θα βγαίνω πρώτος. Ευχαριστώ. Δύο λέτε και εσείς, το όνομά σας. Είμαστε Γιανακόπουλος Χρήστος, είμαι από Παναβρήτων. Τρίτος νικητής. Πρώτη φορά τρίτος νικητής. Το μουστάκι πόσο καιρό το έχετε? 6 μήνες. Και το έχετε έτσι, ναι. Θα το κρατήσετε, σας αρέσει δηλαδή? Ναι, μ' αρέσει. Τι πιστεύετε να σας πούν τώρα οι φίλοι σας εκεί στο ΠΑΟΣ? Όλα τα πιο καλύτερα νομίζω. Το κρατήσατε για το διαγωνισμό, όχι. Δηλαδή όχι, επειδή είναι... Επειδή στο ήθελα. Ναι. Είχα αφήσει μουσα. Εγώ το έχω από 16 χρονών. Μάλιστα. Ξεσηκώνεις τα μυαλά, σε πειρασμό με βάζεις. Αγκάλια μου θα βρέθεις, αλλά θα πέσεις. Ευχαριστώ, Κωνσταντινόπουλε. Άγγελε, στρώπουλε. Κωνσταντινόπουλε, Δουρίδα. We'll be right back.
με σφαξί. Κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο να μπορούμε να δίνουμε λίγο ζωή στον τόπο μας. Η κρίση λιγάκι μας έχει δυσκολέψει, όμως όσο τα χωριά μας είναι έρημα, τόσο τα έχουμε κρίση. Πιστέψτε με, η Γορτινία είναι ένα μαργαριτάρι σκονισμένο. Εάν δεν το ξεσκονίσουμε, θα έχουμε πάντα κρίση. Αυτή τη στιγμή η Γορτινία έχει ωραία προϊόντα, όμως δεν τα κοιτάει κανείς. Πρέπει όμως σιγά σιγά να τα ανασφαλίσουμε. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τον τόπο μας. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Να κάνουμε κτηνοτροφία, να κάνουμε ό,τι φανταστείς. Όμως είμαστε στο καναπέ με ένα κοκκίνητο στο χέρι. Για μέλος, παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, είσαστε ικανοποιημένος από το τόσο που έχετε? Εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένος λόγω και του καιρού. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Δώσαμε λίγο χαρά στον κόσμο. Και πιο πολύ για τους ντόπιους. Γιατί αυτή η εκδήλωση είναι και για τους ντόπιους, οι οποίοι είναι φαροφύλακες των χωριών μας. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί, δεν θα είμαστε εμείς. Γιατί στεκόμαστε για λίγο και φεύγουμε. Όμως οι ντόπιοι δίνουν ζωή στα χωριά μας. Η Σαρδένα στο Ρινό Βελιμάχη έχει γίνει πλέον θεσμός. Θεσμός, και έχω πήγει στα παιδιά μου. Και αν κάποια στιγμή παρεθώ, να το συνεχίσω. Γιατί πρέπει να γίνει. Τα χωριά είναι, εάν βάλεις ένα νερό σε ένα σημείο και δεν το κουνήσεις, κάποια στιγμή βρωμίζει. Άρα πρέπει να το, να το πληρώνουμε. Αυτό που δείξατε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολύ δύσκολο δίκτυο, ίσως και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ πίσω. Όμως τα κονδύλια κοπήκανε, οι δρόμοι χαραχτήκανε, τα υλικά κοπήκανε, όμως ο δρόμος δεν έγινε ποτέ. Μακάρι να πήγαινε σε αγγελέας να έβρισκε την άκρη. Πραγματικά έχουν παγωθεί πολλά εκατομμύρια, αλλά τα έργα δεν έχουν γίνει.